Ε, να ρωτήσω και αυτό που συζητούσαμε, ποια είναι η γνώμη σα πολιτικά για το εγχείρημα του Σταύρου Θεοδωράκη. Τώρα και εγώ ότι πρόλαβα να ακούσω από του σχολιαστέ το και συνομιλητέ σα. Ε, και ό,τι μπορεί να υποθεί εκ του ασφαλού, κύριε Βαγκελάτε. Γιατί κατά τα άλλα το να γίνουμε μάντη δεν έχει νόημα, δεν αφορά και όσου μα παρακολουθούν. Το πρώτο είναι ότι δεν βάζουμε σωστά το πλαίσιο αν θεωρούμε ότι μπορεί να συγκριθεί μια προσπάθεια δύο 24 ώρων. Ε, με την αριστερά, δηλαδή με μια παράδοση ε, στην Ελλάδα δεκαετιών προγραμμάτων, προτάσεων, αγώνων διεκδικήσεων. Ναι. Άρα δεν είμαι από αυτού που σπέβδω και όχι από κομματικό πατριωτισμό να πω ότι από αυτήν την ιστορία απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο πάλι εκ του ασφαλού, λέω, γιατί αλλιώ μπορούμε να μιλάμε μέχρι να έρθει η ώρα του. Όχι, Κάποιε επισημάνσει κάνουμε. Ακριβώ. προσπαθώ να, να κάνω. Γιατί ούτω ή άλλω δεν έχουμε συγκεκριμένε ναι, Ναι, προσπαθώ να, κάνω τι πιο ασφαλεί. τι δεν θα θέλαμε να είναι, Δεν θα θέλαμε να είναι μια παρέμβαση τη μηντιοκρατία. Τι δεν θα θέλαμε να είναι, Δεν θα θέλαμε να είναι μια εφεδρεία, ένα δίκτυ. Σε αυτό το χώρο που νομίζω ο κύριος Βενιζέλος απάντησε πολύ νευρικά, με αυτό το εύχομαι στι εκπομπέ. Ναι, αλλά σα άρεσε έτσι όπω βλέπω. Όχι, αλλά είναι μια νευρική αντίδραση που μάλλον λέει ότι ε, όταν αρχίζουν τέτοιου είδου προσπάθειε που δεν έχουν κοινωνική γύρωση, προγράμματα και προτάσει mm. δεν πάνε πολύ μακριά. Ε, η τρίτη εκ του ασφαλού ε, παρατήρηση που μπορώ να κάνω, ε, γιατί διάβασα με πάρα πολύ προσοχή το κείμενό του πριν. Ε, Αυτό ε, ε, τι προηγούμενε εβδομάδε. Ναι, δομάδες. και σήμερα προσπάθησα, η αλήθεια είναι, αλλά περισσότερο από το διοδίκτυο ενημερώθηκα, να παρακολουθήσω τη συνέντευξη τύπου. Είναι, κύριε Βαγκελάτε, ότι η κοινή λογική είναι δυσέβρετη. Είναι σπουδαίο πράγμα, όπω μα είπε στο αρχικό κείμενο. Αλλά η παρέμβαση, μάλιστα σε μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση για την πατρίδα μα, δεν είναι απλώ θέμα κοινή λογική η πολιτική από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτων ω τα σήμερα τι είναι, ε, παλεύω για την εξυπέρτηση συμφερόντων. Άλλοι είναι με τα εργολαβικά συμφέροντα, άλλοι είναι με τα συμφέροντα των εργαζομένων, των νέων, των γυναικών. Κατατάσσετε κάπου, δηλαδή τον κύριο Θεοδωράκη, Επομένως... ή φοβάστε κάτι, γιατί αφήσατε και το, το λέτε τώρα, το είπατε και πριν με την ιδιοκρατία. Ναι. Ε, χρεώνετε στην ιδιοκρατία. Δεν το χρεώνω. Λέω τι δεν θα ήθελα. Άρα λέω ότι μέχρι να μας πει, πέρα από την κοινή λογική, δεν την υποτιμώ, δισεύρετη, δισεύρετη. Πρέπει να μας πει από ποια πλευρά θα είναι. Και η τελευταία μου παρατήρηση, για να μην μονοπολίσουμε με mm -hmm. αυτό την κουβέντα, διότι πρέπει να του δώσουμε χρόνο αυτή τη προσπάθεια να δούμε που θα πάει, θα είναι όλα αυτά που απευχόμεθα ή όλα αυτά που κάποιοι εύχονται, είναι ότι εμένα λίγο με προβλημάτισε το ότι δεν μας λέει σε ποια ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενταχθεί. Γιατί εσείς εδώ κάθε βράδυ, και όχι μόνο εδώ, γνωρίζετε ότι είναι ραγδές η εξελίξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι άλλο από αυτή των ιδρυτών τη. Δοκιμάζεται και στι Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και στην Ουκρανία. Και επομένω δεν μπορεί να ζητά την ψήφο του Ευαγγελάτου, τη Δούρου και να του λε μετά κίντερ έκπληξη σε ποια ομάδα. Διότι άλλο να είσαι στην ομάδα τη εποκή... αριστερά που θα δώσει τη μάχη για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Και άλλο στου φιλελεύθερου. Θα προσυπογράψω αυτό που λέτε γιατί έχουν κάτσει στην καρέκλα που κάθεστε πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Που από αυτήν εδώ τη θέση έχω πιέσει να μα πούν καθαρά το φορολογικό πρόγραμμα, του φορολογικού συντελεστέ και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια εποχή για καθαρέ κουβέντε. Άρα, ε, λέω. Και για η... χαρτιά πάνω στο τραπέζι α, και ανοιχτά. Ε, λέω, ε, κάναμε και δύο. Τι δεν θα θέλαμε να είναι αυτή η κίνηση, mm -hmm. έτσι, για να μην εξαπατηθεί εκ νέου ναι, ο ναι, κόσμο. Ναι, ναι. Αρκετέ φορέ έχει εξαπατηθεί. Και το μόνο επαναλαμβάνω, χωρί τύρο καταγγελτισμό που μπορώ να πω σε αυτή τη φάση είναι ότι με προβληματίζει ότι δεν ξέρω σε ποια μεριά. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καθίσουν, διότι είναι κρίσιμε οι, ναι, οι εποχέ. Από την άλλη μεριά και το λέω για να φύγουμε από το θέμα Θεοδώρα και να έρθουμε και στα δικά σα. Είναι μια εποχή που όλοι ψάχνουν τι συνθέσει. Εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε λίγο δύσκολε, είναι η αλήθεια, για την ώρα τουλάχιστον. Και, και που... μάλλον επιζητούμε να μην είναι εύκολε και αρχηγικέ. Ναι, και που όλοι. Ε, πώ να το πω. Ε, ψάχνουν να δουν πώ θα γίνουν πολυσυλεκτικοί. Ε, θεωρητικά το, είστε, περιγράφω. Είστε ευγενικό. Ε, όπου έχει επισκεφτεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, όπου έχει χτυπήσει την πόρτα κάποιε κοινωνία, δεν αλήθεια. ξεθεμελιώνει μόνο τι κοινωνίε και του πολίτε. Και το πολιτικό σύστημα. Ξεθεμελιώνει το και το, πολι... το καθεστωτικό πολιτικό σύστημα. Άρα, αν νομίζουν κάποιοι οι, 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 οι όψιμα αντιμνημονιακοί, που δεν διάβασαν το μνημόνιο, που πριν δύο χρόνια το θεωρούσαν ευλογία και τον Ευαγγελάτο λαϊκιστή δημαγωγό και δεν ξέρει τι του ότι θα τη γλιτώσουν. Δεν τη γλιτώνουν. Επομένω, ε, ελιά 58, το ποτάμι. Μπορούμε να δούμε κι άλλα, κύριε Βαγκελάτη. Ναι, Αν σταματήσει εδώ. Μην ξεχνάτε κάτι, και θέλω να δούμε και του συναδέλφου μου. Απ' την άλλη μεριά, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο. Και εσεί, ε, μέσα ε, σε αυτό το πλαίσιο, από το 4%, 100, ένα πρωί ξυπνήσατε στο 16-17 και σας μετά θα σας πω στο ποια, 26 Θα σας πω ποια είναι η διακριτή διαφορά και γιατί στέκομαι και με αυτοπεποίθηση απέναντί σας και διακριτή η διαφορά απέναντι διαφορά σε αυτό το λεγόμενο αντιμνημονιακό μπλοκ. Mm -hmm. Διότι έχουμε όψιμου αντιμνημονιακούς ε, και δυστυχώς στη χώρα που επέρεται να λέω ότι γεννήθηκε η δημοκρατία έχουμε και αντιμνημονιακούς ναζί. Η δική μας η άνοδο δεν είναι μόνο μία ψήφος οργής και αγανάκτησης. Έχει να κάνει με τη συνέπεια, τη συνέχεια και τη σταθερότητα. Εξηγούμε. Όταν κάποιοι πανηγύριζαν για το κλαίο των Ολυμπιακών Αγώνων και εμεί λέγαμε τότε, παρόλο που σε τελευταία ανάλυση δεν είχαμε το κρίσιμο μέγεθο ναι, ναι. να αλλάξουμε τι αποφάσει, ότι αυτού του Ολυμπιακού Αγώνε θα του πληρώσουμε ακριβά. Όταν λέγαμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Όταν λέγαμε, κύριε Βαγκελάτε, για τα διπλά βιβλία. Σα πηγαίνω πολύ πίσω. Θυμάμαι okay. πολύ καλά. Λοιπόν, όταν λέγαμε ότι το μνημόνιο δεν είναι ευλογία, ότι δεν θα καταστεί το χρέο βιώσιμο, αυτά με έναν τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκαν. Ωραία. Πάω τώρα στα δημοτικά. Άρα ήταν περιφερειακά... η, συνέπεια, η συνέχεια και η σταθερότητα κόντρα, θυμάστε κόντρα, σε μίντια, σε πρώην κρατεά, ε, ε, κομ... ακόμα και κόντρα στην ελληνική κοινωνία. Κυρία Δούρου, το θυμάμαι πολύ καλά. Έρχομαι τώρα στα δικά σα περιφερειακά. Και θα δώσω λόγο και στου συναδέλφου. Ρωτάω κάτι πρώτο. Είστε υποψήφια περιφερειάρχη. Η είναι πάρα πολύ σημαντική. Χέρουμε μικρός, που το λέτε. Μικρό πρωθυπουργό ε, θεωρείται ο περιφερειάρχη τη περιφέρεια Αττικής. Το ε, έχουν πει κάποιοι που ναι. δεν τίμησαν ούτε το θεσμό ούτε και άλλα πάντως, και άλλα να μην το ξαναλέμε. Ναι, πάντω οι αρμοδιότητε είναι πολλέ και κυρίω τα πολλές. λεφτά που χειρίζεται είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Γιατί δεν παραιτηθήκατε από τη βουλευτική έδρα, όπω ρωτάμε Α, και του νεοδημοκράτε υποψήφιου. Θέλω να σα πω καταρχά. Για να βγάλετε από πάνω σα αυτό που λένε και για του νεοδημοκράτε. Ότι έβαλε ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά Στελέχη mm -hmm. μπροστά και στην ουσία ψάχνει μια καταγραφή πολιτικών δυνάμεων και όχι μια αυτοδιοικητική λύση. Τώρα η ερώτησή σα έχει δύο uh, σκέλη. Να δούμε τι ψάχνει ο καθένα. Το... να δούμε Κατά αν... ένα. Λέει, αν εγώ έχω αποφασίσει να ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση, ωραία, ωραία. να το κάνω. Μισόλου. Και ρωτάω για το τέλο τη απάντησή σα. Τρίτο σκέλο. Αν δεσμεύεστε ότι εφόσον εκλεγείτε, ναι. θα παραμείνετε Περιφερειάρχης και δεν θα γυρίσετε στην κεντρική πολιτική σκηνή αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση. Ωραία. Ξεκινάω από το εύκολο. Καταρχά, όσον αφορά το ζήτημα τη ε, ε, βουλευτική ιδιότητα, θέλω να σα πω ότι είναι ανοιχτό. Απλώ εμεί τι αποφάσει δεν έχουμε πάρει να, τις παίρνουμε, να έχουμε μάθει να τι παίρνουμε σε ένα τηλεπαράθυρο ή να τι κάνουμε ε, για λόγου να δημιουργηθεί δημοσιογραφικό ντόρο. Πότε θα την πάρετε όμως ε, στην ε, να σα πω μόνο, μόνο αυτό θέλω να σα πω, ότι άλλωστε οι ε, ιδίω σε ό,τι με αφορά δεν έχει κάποιο είδου ε, προνόμιο. Ο απερχόμενο περιφερειάρχη πολύ περισσότερο από μένα. Ε, Εμεί, με πάρα πολύ αθόρυβο τρόπο, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ δίνουμε το 70% τη βουλευτική μα αποζημίωση χωρί να φωνάζουμε κάμερε και να μοιράζουμε μακαρόνια. Ετάξει, σε δίκτυα. και άλλα κόμματα το κάνουν αυτό, και στο σε... ΚΟΠΕΝΤΕΝΕΣ. Ακριβώ ακριβώς, σε δίκτυα έγινεται... αλληλεγγύη, πολύ, πολύ αθόρυβα, γιατί θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και όχι να κάνουμε ντόρο. Ε, το ζήτημα για μένα και για το κόμμα το οποίο έχω την τιμή να με στηρίζει, ε, δεν θα γίνει επειδή οι πρώην αντιπρόεδροι μα το υποδεικνύουν, που βλέπει το ποθενέ και στου ζαλίζεσαι, ούτε γόνοι οικογενειών που δεν έχουν παρετηθεί. Εγώ δεν το βάλα ούτε ναι. οικονομικά ούτε. Όχι, είναι ανοιχτό πάντω. Αν, αν, βγάζετε μια είδηση σήμερα, είναι αυτή. Είναι, είναι ανοιχτό. ανοιχτό. Πότε θα πάρετε την εγώ, απόφαση. Εγώ, εγώ την απόφαση θα την πάρω μου. Ούτε Πότε θα, θα πάρετε την κάνουμε στον είδηση στον, στον uh, κύριο Βαγκελάτου. Τώρα, το δεύτερο που σα λέω. Ε, δεν νομίζω ότι έχει κανένα είδου σχέση ε, η διατήρηση ακόμα και τούτη την ώρα που μιλάμε ε, mm -hmm. της βουλευτικής ιδιότητας με το αν θα παραμείνω ή όχι ε, 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 εάν και εφόσον, όταν, εκλεγώ. Mm -hmm. Διότι αρδεύω από μία παράδοση που την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε συνταξιοδότηση τιμητική αν δεν τα κατάφερε στην Κεντρική Πολιτική Αφή Σκηνή. Αφήνετε τώρα κυρία Δώρο. δυστυχώς και σε όλες ε, τις πλευρές όχι, έχουμε όχι, όχι. την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει... Ε... Αρδεύω από μία παράδοση που την τοπική αυτοδίκηση θεωρεί κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Όταν δεν ερχόμαστε στην περιφέρεια Αττικής, γι' αυτό δεν δίστασα στιγμή να αποδεχτώ αυτή την μητική πρόταση, τη θεωρώ κεντρική πολιτική Ωραία. σκηνή. Άρα, και αν το εκλεγείτε. τρίτο και το τελευταίο, όταν λοιπόν θα εκλεγώ, Σα λέω ότι είπα στην πρώτη πρώτη συνέντευξη μετά την υποστήριξη από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή τη Υποψηφιότητά μου. Ότι δεν είναι αρκετά, κύριε Βαγγελάτε, τα πέντε χρόνια μπροστά στην καταστροφή που έχει γίνει. Ισχυρίζομαι ότι για να ξαναστηθεί η Περιφερειατική στα πόδια τη και άρα και η μισή πατρίδα, η μισή χώρα στα πόδια τη, μάλλον θα χρειαστούν και δέκα. Εγώ δεν ήρθα για να φύγω. Δεν ήρθα δηλαδή να Αλλά Άρα δωσώ... δεν υπάρχει κανένα λόγο να παρετηθείτε για να γυρίσετε στην κεντρική από πολιτική σκηνή. Ακόμα κι αν, αν... σε τρει μήνε έχουμε εκλογέ και ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στη διακυβέρνηση του τόπου με αυτοδυναμία. Ε, το... Εγώ δεν φεύγω από την περιφέρεια τη Και κατηγορηματικό. Ε, Πιόργο και Γιάννη. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν ορισμένοι αναλυτέ που υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για να κάνει ένα άνοιγμα, να διεκδικήσει κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα όπως για παράδειγμα στο παρελθόν η ΕΔΑ και έμεινε σε υποψηφιότητες που έχουν σχέση με βουλευτές και κομματικά στελέχη κυρίως που σημαίνει ότι μπορεί να πληρώσει ακριβά στις εκλογές την έλλειψη αυτοδιοικητική παράδοση που έχει, γιατί τώρα είναι μεγάλο κόμμα, ενώ παλιά δεν ήταν. Πώ απαντάτε σε αυτή την εκτίμηση. Καταρχά, όσον αφορά ε, τις τι προσπάθειε που ηγούμε, εγώ θέλω να σου πω, κύριε Κίρτσο, ότι θα γίνει ε, σοβαρή προσπάθεια και γίνεται. Γι' αυτό και δεσπεύδουμε να ανακοινώσουμε ονόματα για τη θέση των αντιπεριφερειαρχών ή των περιφερειακών συμβούλων, των υποψηφίων. Να γίνει μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα οριζόντιο υγιέ μέτωπο. Διότι με την κοινή λογική που θα έλεγε κάποιο άλλο, εμένα προσωπικά και άλλων δεν μα χωρίζει τίποτα από έναν νέο που στι 17 Ιουνίου του 2012. Πίστεψε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί από μία άνεργη μάνα στον Ασπρόπυργο, από έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία στο Γέρακα ή από έναν κάτοικο των καλλιβίων. Θα γίνει λοιπόν μία προσπάθεια... Πέρα από τη στήριξη που έχω από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν τη θεωρώ ψόγο. Εγώ δεν είμαι ε, θειασότη τη θεωρία ότι ξαφνικά πρέπει να βρεθούν τεχνοκράτε. Είδαμε και που πήγαν οι τεχνοκράτε υπουργικ... στου υπουργικού στόκου στην Πάθαμο Σχολή. Είναι ερώτημα στρατηγική πάντω αυτό που Βεβαίω, Αλλά πώ ο Γιώργο έτσι όπω εγώ. Προσέχετε, το... κύριε Παγκελάτη και κύριε Κίρτσο. Σα λέω ότι εμεί θα λειτουργήσουμε με αυτή την λογική και με αυτή την τακτική, αλλά κυρίω τη στρατηγική, τιμώντα την τοπική αυτοδίκηση. Από εκεί και πέρα. Δεν σπέβδω όπω κάνουμε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στι εκλογέ ε, mm -hmm. ε, τι αυτοδιοικητικέ να χρωματίσουμε το χάρτη. Είτε ανάλογα με τι δημοσκοπήσει που είδανε το φω, είτε όπω λέει ο κύριο Κίρτσο, με κάποιου αναλυτέ που έσπευσαν... Ε, καλά, τώρα αυτό το έχετε κάνει κατά κόρονα. Αλλά... Όχι, όχι. Απαντήστε όχι εμείς. να δώσω λόγο στο Γιάννη και μετά. Γιατί... Κύριε γιατί... Κίρτσο, που όντω τι διάβασα και εγώ, έσπευσαν να πούνε ότι α, δεν θα τη δώσει τη μάχη στι αυτοδιοικητικέ, α, θα τη δώσει στι ευρωεκλογέ, αυτό αντιθέτω θα πρέπει να το απευθύνεται ω ερώτημα για άνομα του Θεού. Δεν σα συμβουλεύω, είστε εμπειρότερο. Προ τη Νέα Δημοκρατία που ψάχναμε αυτοδιοικητικό, πηγαίναμε κόσμος ερχόταν κόσμο στο μέγαρο Μαξίμου, ε, μετά βρήκα, δεν βρήκαμε αυτοδιοικητικό. Βάζουμε ένα κομματικό στέλεχο. Για μα είναι ξεκάθαρο, η μάχη τη περιφέρεια Αττική, και λέω περιφέρεια Αττική γιατί είναι μισή χώρα, αποτυπώνει τι παθογένειε ολόκληρη τη πατρίδα. Mm -hmm. Και παντού έχει διπλό χαρακτήρα. Ούτε όψιμα ανακαλύψαμε του τεχνοκράτε ακιδεμόνε του ακομμάτε του, ούτε μά... θεωρούμε ότι δεν έχουν πολιτικό οδό. Για λόγου οικονομία χρόνου, Γιάννη. Ξέρω, αυτό, από αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Δούρου. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία, ε, και ω ένα σημείο το πασόκαλα, η Νέα Δημοκρατία παίζει ένα παιχνίδι τη γάτα με το ποντίκι. Από τη μια μεριά λέει ότι εμεί δεν θα στηρίξουμε ε, κανέναν. Ε, Κομματικά για το, επίσημα για την με χρήσιμο, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι, και από την άλλη μεριά βλέπουμε αυτό το, αυτό το οποίο συνέβη με την ε, περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφια η κυρία Δούρου. Όπου είχαμε μία προσπάθεια να, να πιστεί κάποιο να κατέβει. Τελικά υπάρχουν άλλοι στην Νέα Δημοκρατία που πολλοί θα ήθελαν mm -hmm. να κατεβούν και βρίσκουν τον κύριο ε, Κουμουτσάκο. Το ίδιο παιχνίδι παίζεται όμω σε όλη την Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι ε, πώς εσείς βλέπετε αυτή την υπόθεση για την κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί υποπτεύουμε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει μια πισινή. Αν πάει καλά στι δημοτικέ εκλογέ, θα πει Μα εμεί του στηρίξαμε. Αν δεν πάει καλά, θα πει Εμεί δεν του στηρίξαμε. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Κύριε Ρουμπάτη, πώ το λέει η μεγάλη ρίση, η σπουδαία αυτή ρίση. Αν δεν ξέρει σε ποιο λιμάνι θέλει να πα, ούτε ο άνεμος είναι αρκετό. Λέω λοιπόν ότι για φανταστείτε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, πολλό δε μάλλον στην αξιωματική αντιπολίτευση, να είχε ε, δύο υποψηφιότητε σε αρκετέ περιφέρειε ή σε κεντρικού Δήμου. Τι θα γινόταν και τι θα γραφόταν από του αναλυτέ που θα έλεγε και ο κύριος Κίρτσο. Νομίζω ότι ε, η, η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε με τον τρόπο που μα θύμισε ο κύριος Κίρτσο πριν την τοπική αυτοδίκηση και την οποία πάντοτε έτσι την αντιμετώπιζε. Δηλαδή ξεκίνησε να θέλει να δώσει τη μάχη με έναν τρόπο που θα την κάνει να περάσει κάτω από τον πύχη και απομειώνοντας αυτή καθ' αυτή τη σπουδαιότητα της τοπικής αυτοδίκησης και της περιφέρειας Αττικής, έστρεψε στη γωνία με μια κομματική υποψηφιότητα. Δεν μπορεί να συναντήσεις στις μέχρι, τις, μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρουμε mm, πώς θα ναι, κλείσει ναι. ο χάρτης, μια συνεκτική λογική, είναι μια λογική à la carte. Ωραία. Ο κόσμο αυτό ναι, το άρα... εισπράττει, το καταλαβαίνει, και... κύριε Ρουμπάτη, ότι μιλάμε για ένα είδου εξαπάτηση. Δηλαδή, τελικά είσαι με του τεχνοκράτε, του ακιδεμόνε, του ακιδεμόνε, του ακιδεμόνε, του ακιδεμόνε. Να, τους... να παρέμβω εγώ για από αυτό το σημείο που λε, Γιάννη, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπω λέτε. Και να είναι αυτό το τελευταίο ερώτημα για να πάμε και σε ένα δύο για την περιφέρεια μετά. Αν είναι έτσι όπω το λέτε, μπορείτε να μα πείτε πού είναι ο πύχη τη επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ στι περιφερειακέ εκλογέ, τι οποίε. Παίρνετε και μέρο. Θέλω να πω, πόσε περιφέρειες πρέπει να πάρει κατά τη γνώμη σα ο ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται και από αυτά που είπατε, την κακή εικόνα που βγάζει αυτοδιοικητικά κατά εσά η Νέα Δημοκρατία. Σε πόσε περιφέρειες θα πρέπει να μπει στο δεύτερο γύρο ή έστω και να τι χάσει. Λέτε ότι αυτέ οι εκλογέ είναι δημοψήφισμα. Μπορείτε να μα βάλετε όχι, τον πήγη τη επιτυχία. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώ. Όχι, πριν από Όλα από τα στελέχη σα λένε ότι είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα. Πριν από ο λίγο σα λοιπόν, είπα, πού είναι σας? Πριν σας είπα ότι ε, για μένα, για μα, είναι διπλό το στίχημα να μιλήσω με τέτοιου όρου. Όσον αφορά την περιφερειατική. Διότι να σου πω κάτι, δεν θα δώσουμε τη μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια τόσο κρίσιμη κα, ε, ε, φάση για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τη χώρα, κάνοντα ένα διευρυμένο exit poll. Δουρου, δεν είστε... κάνω τον αρχιδημοσκόπο. Είστε... Δεν ηγούμε μια προσπάθεια. Είστε ένα από τα κεντρικά στελέχη του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί θεωρούμε με κεντρική λόγο... πολιτική σκηνή την ένα λεπτό, Με λόγο και ρόλο στι αποφάσει και τη στρατηγική του κόμματό σα. Με το... αυτή την ιδιότητα σα ρωτάω. Είναι σαφέ, χιλιοϊπωμένο από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι εκλογέ αυτέ, σε όποια έκφανσή του, έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Και βάζω έχουν, τις... Έχουν, κύριε Βαγγελάτα, έχουν και δημοψηφισμα. Και διαφορά. Σωστά. Έχει παίρνω διαφορά. λοιπόν, παίρνω αυτό το και. Και λέω, πού βάζετε τον πύχη στι εκλογέ που εσεί συμμετέχετε, τι περιφερειακέ. Πόσε περιφέρειε. Ακούστε, εμένα με υπερβαίνει αυτό. Διότι δεν μπορώ να ε, πάρω το ρίσκο τη γελιοποίηση που ξέρετε, όλοι μιλάνε για όλα. Από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι παραστάνουν του δημοσκόπου και του σεισμολόγου. Θα σα το πω όμω αλλιώ, πρώτα και πολίτη. Εάν είναι ε, να παρθούν όλες οι περιφέρειες και να καταστεί όμως η, η αυτή η σπουδαία εκλογική μάχη απλώς ένα δημοψήφισμα, είναι ήττα. Εάν είναι να παρθούν περιφέρειες και η Περιφερειάρχης να μείνει στη θέση της και να δώσει έναν αγώνα έναντι στον αρμόδιο Επίτροπο τον κύριο Χάν αλλά και να βρεθεί αποχέτευση για τον Γέρακα, είναι σπουδαία νίκη. Ωραία. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα. Αλλιώ υπάρχουν, στελέχοι στελέχη ερώτημα. τα οποία εργάζονται στην Επιτροπή Δημοσκόπηση, υπάρχουν και σοβαροί ερευνητέ που συνεργάζονται Είτε, και δε, με το είναι κανάλι. Δεν είναι δε πολιτικό το ζήτημα. Θεωρώ, ρωτάω τι θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το βράδυ εκείνο θα είναι νίκη. Περισσο... γιατί... Οι περισσότερε δυνατέ, κύριε Βακήλαν, Όταν ο... οι η νίκη έχει ένα, ένα όριο. Γιατί όταν λε δημοψηφισματικό και το λε πολύ δυνατά, και καλά κάνει το... και το λε γιατί είναι η άποψή σου. Επαναλαμβάνεται ότι το, 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 λέμε, δυκρίνω, αλλά δεν είναι αυτό αλλά η άποψή μα. Το ερώτημα είναι: πέστε και τι Είναι αυτή θεωρείς η άποψή νίκη. μας. Δεν είναι αυτή η άποψή μα. Ε... 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 Αν ήταν υποθέτω... η άποψή μα ότι δεν αυτή έχεις καμία μάχη και για την περιφέρεια τη ναι. και για την τοπική αυτοδιοίκηση α... ξεκινάει και τελειώνει σε ένα δημοψήφισμα, πιστέψτε με πρώτη θα είχα διαφωνήσει. Δημόσια. Κάτι Νίκο, πάντως, ναι, ένα θέμα. Όταν δεν έχει καμία περιφέρεια και δύο να πάρει, είναι νίκη, υποθέτω. Λοιπόν, <ΤΤΡΟΟ> αλλά Ρουμπάτη, να ρωτήσω κάτι εγώ δεν άλλο. Δεν ήθελα να πω μεταφόρηση μόνο και δεν ήθελα να πω με Ρε, τα Ρε, μόνο, αν, αν να να πω λες νούμερα. Ότι είναι δημοψηφισματικέ. Μα δεν λένε μόνο αυτό και... όχι, κύριε Μαγκίνε. Να Μακελάτε. απαντήσω στον Γιάννη. Δεν το... Ο Γιάννη είναι ο Γιάννη. Ο Γιάννη Ρουμπάτη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώ σου απαντάω ότι αν ένα κόμμα λέει ότι δίνει δημοψηφισματικό χαρακτήρα στι εκλογέ και πάρει δύο και χάσει άλλε δέκα. Ε, καλό θα ήταν να πάρει περισσότερε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση τώρα. Ε, κυρία Δούρου, αν υπάρχουν, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ε, περιοχή που θα εκλεγείτε εσεί, αν εκλεγείτε. Υπάρχουν δύο τεράστια θέματα. Το ένα είναι τα σκουπίδια, το οποίο θα τα αφήσω στην άκρη για την ώρα. Το άλλο είναι το παρελιακό μέτωπο. Καθώ ξέρετε, από το Φάληρο έω το ε, Σούνιο, όλη αυτή η περιοχή δεν είναι θέμα, δεν είναι η περιοχή την οποία ελέγχετε εσεί και μπορείτε εσεί να προγραμματίσετε. Όλη αυτή η περιοχή ανήκει, αν δεν κάνω λάθο, στο Ταϊπέδ. Που κατά βούληση κάνει ό,τι θέλει. Mm -hmm. Δηλαδή, αποφάσισε να πουλήσει το ελληνικό. Πάμε παρακάτω στι άλλε παραλίε που μπορώ να τι απαριθμίσω όλε, γιατί oh, ζω oh, εκεί. Απλώ να πάρουμε την απάντηση. Τι τί... θα κάνετε εσεί, Η... πώ μπορείτε να αλλάξετε αυτό το σχεδιασμό. Η πρώτη παρατήρηση, κύριε Ρουμπάτη, είναι ότι μακάρι να υπήρχαν μόνο αυτά τα δύο προβλήματα. Όχι, αυτά είναι τα τεράστια Τα και το παλιό. Τα σπίτια, εγώ ζω εκεί. Είναι τεράστια προβλήματα. Ακριβώ. Υπάρχουν τα στήματα του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, υπάρχουν τα στήματα των κοινωνικών υποδομών, των κονδυλίων που τα κρατάμε. Από ε, θεματικά, αναφέρουμε σε δύο συγκεκριμένα η Περιφέρεια προβλήματα Αττικής αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση Είναι τα θέματα όπου η διαπλοκή κάνει παιχνίδι κυρία Το Δούρου Το δεύτερο κύριο Ρουμπάτη που θέλω να σα πω Είναι ότι σημειώσατε ότι όλο αυτό έχει περάσει όπω και πάρα πολλά άλλα στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ Μα δεν βρίσκει όμω και αντίσταση όταν η πλειοψηφία και η πλειοψηφού αυτή τη στιγμή παράταξη Που πρόσκειται στον απερχόμενο περιφερειάρχη δεν θεωρεί ότι πρέπει να καταψηφίσει μία σειρά από προτάσεις που έρχονται και από το ΤΑΙΠΕΔ και που ουσιαστικά αφήνουν την περιφέρεια Αττικής και εν τέλει αφήνουν την ίδια τη χώρα χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο και κύριο είναι ότι θέλουμε αυτή τη στιγμή μία περιφερειάρχη η οποία δεν θα εντέλεται από το ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Θα ευχαριστήσω πολύ την κυρία Δούρου. Θέλεις κάτι να πεις Γιώργο? Ε, για τα σκουπίδια, γιατί έχει πει τη γνωστή φράση ότι ότι αλλιώ μνημονιακά, αλλιώ αντιμνημονιακά ή αποκομιδή και πολύ σύντομη Κύριε εδώ ήταν με άλλη διάταξη, ήταν ναι, άλλο, άλλο τραπέζι. τραπέζι. Ναι. αλλά, τραπέζι, ναι. αλλά Στα... επειδή, θα... επειδή άλλο τραπέζι. Έχετε προσετεριστεί, αν δεν κάνω λάθο, τον κύριο Μπαλασόπουλο τη ΠΟΕΟΤΑ. Όταν λέτε, η... έχω προσετεριστεί, τι εννοείτε. Δηλαδή, στηρίζετε τι θέσει του και αυτό στηρίζει εσά. Και όλοι εμεί που παρακολουθούμε χρόνια τώρα τον κύριο Μπαλασόπουλο ναι. και τον τρόπο που οργανώνει την αποκομιδή ή οργάνωνε την αποκομιδή των σκουπιδιών, προφανώ διαφωνούμε με τη λογική τη συντεχνιατρική. Ωραία. Άρα θέλω παραπάνω από ένα λεπτό, γιατί εδώ ακούστηκαν πολλά. Το χάσαμε. Λοιπόν, τώρα. το πρώτο κύριε Κρύψο που σα λέω είναι ότι μέχρι και το βράδυ των εκλογών εγώ δεν θα κάνω βήμα πίσω από αυτή τη ρήση. Όσοι κάνανε ότι δεν καταλάβανε τι είπα, κατά τη γνώμη μου θορυβήθηκαν. Διότι όσοι παριστάνουν το 2014 ότι το ίδιο είναι ένας περιφερειάρχης, ο, ε, ο οποίος ε, δεν τον ενδιαφέρει... Ο οποίο έχει πλεόνασμα πάντως. Ο Σγουρός έχει πλεόνασμα. Μην βάλετε και τρίτο θέμα, θα πάρω καλό άλλο Όχι, δεν θα θα το πλεώνασμα... μα, Έχει πλεόνασμα. Έχουμε πλεόνασμα αδράνειας αδράνεια. Διότι χρη, πρόκειται, χρημάτων, για, χρήματα, πάνω, χρημάτων, πρόκειται για χρήματα, τα οποία ήταν από του πόρου τη περιφέρεια και αντί να γίνουν αναπτυξιακά προγράμματα, δεν σα λέω να κάνει συσίτια. Okay. Μα τα παρουσιάζει. Προφανώ έχει τον ίδιο σύμβουλο επικοινωνία με τον κύριο Σαμαρά. Πετυχαίνει, σου λέει, το πρωτογενέ τη Ελλάδα. Σε μια καταχρεωμένη χώρα και σε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία μα έχει βάλει μέσα όλου. Και... Κλειδώνει τα χρήματα. Κλειδώνει τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή είναι μια Κλειδόντε περιφέρεια τα χρήματα. που δεν χρωστάει. Αν την πάρετε εσεί. Άλλο δεν Θα πάρετε μια περιφέρεια άλλο που έχει πλειονότητα. Είναι κακό. Και αυτό. άλλο την ώρα που έχουμε αναπήρου, δεν έχουμε βρεφονιπιακού σταθμού. Την ώρα που Συμφωνούμε. οι άνθρωποι πεινάνε, να γυρνά στα ραδιόφωνα εσχάτω, τώρα που ξεκινάει η προκλογική περίοδο, και να λε Ψηφίστε με, γιατί εγώ δεν, εκ, δεν επένδυσα. Δεν είπα να σπαταλίσει. Δεν είπα να βγει στη συγκρού και να πετάει τα ευρώ από κάτω. Δεν επένδυσα ω Επανέρχομαι σε αυτά που δεν θέλω να μείνω σκιές και είπε ο, κ. Αλλά, ο κύριος αλλά... Κύριε Κύρσο, λοιπόν, δεν θα κάνω βήμα πίσω από αυτή τη ρίση. Αυτή η ρίση είχε, είχε ε, δημιούργησε δημοσιογραφικό τόρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κανένας, μα κανένας δεν την κατάλαβε και καλά ότι η Δούρου δεν ξέρει τι λέει, ή ότι η Δούρου θεωρεί ότι αλλιώς κρατάει το φαράσιο αντιμνημονιακός και αλλιώς της φουγγαρίστρα ομνημονιακός. Λοιπόν, θα συνεχίσω να το λέω, ότι είναι άλλο ένας περιφερειάρχης που δεν τον ενοχλεί να περιοδεύει ο Φούχτελ, να φέρνει απ' έξω εταιρείε, να, να, μην ξέρουμε με τι θα γίνει η αποκομιδή των σκουπιδιών και είναι άλλο ένας περιφερειάρχης, μία περιφερειάρχης, που θα δίνει τη μάχη ενάντια σε αυτές τις επιλογές. Τελευταίο για τον κύριο Μπαλασόπουλο είναι κύριε Κίρτσο ότι εγώ είδα τον κύριο Μπαλασόπουλο αμέσως μετά από αυτό το δημοσιογραφικό ντόρο που έμεινε μέσα στα προφάιλ των, των tweets και πέραν τούτου ουδέν διότι δέχτηκε η Ποεωτά, όχι ο κ. Μπαλασόπουλο, εκτό να καταργήσουμε τι εκλογέ και στου συνδικαλιστικού φορεί, ναι, ναι. μία μη εξηγήσιμη αλλά τέλειο εξηγήσιμη επίθεση από το ίδιο το Πασόκ. Το οποίο το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση, του τέλει εξηγησιμη Μην βάλει το κάνω σαν αναλυτικό, είστε τη κοντά στι θέσει Μπαλασόπουλου. Δεν υπάρχουν θέσει Μπαλασόπουλου, μην βαλει το κανω ειστε κοντα δεν υπάρχει θεσει μπαλασοπουλου μην με τα πράγματα. Υπάρχει ο Ποεωτά, που δίνει ένα τεράστιο αγώνα και απέναν σε αυτόν τον αγώνα έχει ένα περιφερειάρχη που υγεία ασυρμάτου για το αν θα πρέπει να Εσείς απολυθούν... Εσείς συμμερίζεστε τις θέσεις αυτές λοιπόν της Αν προϊόντα. θα πρέπει να απολυθούν, υγεία ασυρμάτου για το πώς πρέπει να μαζεύονται τα σκουπίδια. Αυτές τις θέσεις τις συμμερίζεστε Απλώς πάνω. ο κύριος Κίρτσος, γνωρίζοντας εξαιρετικά ελληνικά και ένας από τους πιο ευφυείς συναδέλφους σας, προσπαθεί να πει κάτι που πια δεν πιάνει. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε το κακό Πασόκ, ενώ ενδεχομένω υπάρχει και ένα καλό Πασόκ που πάει κάπου αλλού. Εγώ την βορυχία πάνω στο κο... στην ιστορική πορεία του Πασόκ δεν έχω κανένα λόγο Άς. να κάνω. Δεν υπάρχει καλό Πασόκ που πάει στον Ευαγγελάτο και κακό Πασόκ που πάει στη Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτο κάθε εδώ που είναι για να δεν έχει αυτό Δεν έχει διάθεση <σχελί> να κάνει κανένα κόμμα ε, και να πάει στον Ευαγγελάτο. Για να είμαστε εδώ Δεν πρόκειται να μαζέψουμε ποτέ τα σκουπίδια. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν έχει με τον Πασόκ. Όπω θα ξαναδούμε και άλλου φορεί. Μακάρι λέω ω πολίτη και ω δημότη που ζει στην περιφέρεια Αττική, να ήταν το πρόβλημα και ο κ. Μπαλασόπουλο. Τα σκουπίδια δεν είναι γιατί δεν τα μαζεύει ο Μπαλασόπουλο. Τα σκουπίδια δεν μαζεύονται γιατί όπω σε όλε τι χώρε και τη Δυτική Ευρώπη, όταν ήρθαν οι ιδιώτε, είχαμε αύξηση τελών, εργολαβικά συμφέροντα, κακέ υπηρεσίε. Αυτό θα το σταματήσουμε. Και πάντω σε τεχνιακή νοοτροπία, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Αλλά ναι, αλλά να μας έχει κάνει όλον τη ζωή δύσκολη. Οι συνδικαλιστικο δεν ήταν ποτέ κάτι που αφορούσε το δικό μας χώρο. Και θα πρέπει να μην τζουβαλιάζουμε ε, καθόλου. Το μαξιμαλισμό τον είχατε πάντω σε αυτό το χώρο. Ούτε κύριε Βαγγελάτε. Ως πρακτική πάντα. Ξέρω εγώ τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, κλείνω 28 χρόνια στην Ελλάδα. Ερχόταν εδώ η Σιριζέη του 4% και σα κάναν φασαρία. Ε, οι Πασόκοι πρωταγωνιστούσαν σε αυτό και οι δεξιοί οι νοδημοκράτε ενώ επίση. Και η Σιριζέη δεν υπολείπονταν. Αν θέλετε να σα πω ολόκληρη τη δική μου Λέ, Λέω λοιπόν, ακούστε, δεν θα πετάξουμε το μωρό μαζί με τα νερά. Επλήγει πρώτο το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτή την αλυσίδα απαξίωση θεσμών τη πατρίδα μα, που τώρα έχει πληγεί μέχρι και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποκαταστήσω το συνδικαλιστικό κίνημα, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, είτε με τον ασμό είτε με εργολαβικά συμφέροντα. Πάντα με την κυρία Δούρη είχαμε με έναν τρόπο να κάνουμε ζωντανέ συζητήσει και εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Σα ευχαριστώ πάρα και πολύ εγώ για, την για την παρουσία σα εδώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους τους άλλους θα τα ξαναπούμε μέχρι τη μάχη των εκλογών Αρκετές φορές Πάμε σε διαφημίσεις